μεσημέρι θα φάω κάτι που δεν μου αρέσει πάρα 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 πολύ. Βασικά δεν μου αρέσει καθόλου. Ποτέ δεν επιλέγω να φάω κάτι τέτοιο. Θεέ μου. Νομίζω θα ξεράσω. Έχω να τριχιάσει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Καλημέρα! Hey γρανιός! Τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα αποφάσισα, όπως είδες και από κάτω στον τίτλο, να τρώω τα χειρότερα φαγητά. Βασικά αυτά που δεν μου αρέσουν εμένα, όχι τα χειρότερα φαγητά. Προφανώς. Σε άλλους μπορεί να αρέσουν. Δεν γίνεται το συγκεκριμένο βίντεο για να προσβάλλει τι αρέσει στον κάθε ένα μας. Προφανώς μπορεί και να σου αρέσουν αρκετά φαγητά από αυτά που θα δούμε σήμερα. Δεν είναι κακό. Αντιθέτως, πιστεύω ότι είναι και πάρα πάρα πολύ καλό. Σήμερα ξύπνησα με αρκετή διάθεση και δεν μου αρέσει αυτό, γιατί νιώθω ότι θα χαλάσει όλη η διάθεση σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Φόρεσα μία από τις όχι και τόσο αγαπημένες μου μπλούζες, να ταιριάζω έτσι λίγο στο mood του βίντεο. Σήμερα λοιπόν, όπως είδες και από κάτω στον τίτλο, θα τρώω φαγητά που δεν μου αρέσουν για 24 ώρες. Πώς θα μου πεις, γιατί έχω κάνει αυτό το challenge. Και θα σου πω. Το συγκεκριμένο challenge βασικά γίνεται καθαρά για κωμικούς λόγους, για να περάσετε κι εσείς κι εμείς καλά. Γιατί κάποια φαγητά που δεν μας αρέσουν είναι πολύ σημαντικό να τα τρώμε στην καθημερινότητά μας και ας δυσκολευόμαστε λίγο. Παρακινήσω κι εσάς και εμένα προσωπικά να φάω κάποια φαγητά που έχω καιρό να φάω, που έχουν κάποιες βιταμίνες που δεν έχουν κάποια άλλα, όπως θα δείτε κατά τη διάρκεια του βίντεο. Και είναι σημαντικό που και που να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας και να κάνουμε και πράγματα που δεν μας αρέσουν. Γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να μας αρέσουν στο τέλος. Οπότε ας μην καθυστερούμε και πάμε στο πρωινό. Θα ξεκινήσω λοιπόν το πρωινό μου με κάτι αρκετά ελαφρύ, γιατί είναι και πάρα πάρα πολύ αργά, με γιαούρτι. Βλέπετε, έχω βάλει λίγο γιαούρτι. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν μου αρέσει να το τρώω σκέτο. Συνήθως εγώ στο γιαούρτι θα βάλω μέλι, δημητριακά, κάποιο ξηρό καρπό, κάποιο φρούτο ενδεχομένως, για να του αλλάξω έτσι λίγο τη γεύση και να το κάνω πάρα πολύ ωραίο. Το γιαούρτι σε γιαούρτι μου αρέσει. Το προτιμώ πάρα πάρα πολύ. Κιόλας. Αλλά δεν προτιμώ γιαούρτι το οποίο είναι σκέτο. Είναι ένα συγκεκριμένο γιαούρτι μόνο που μπορώ να φάω και δεν μου φέρνει αυτή τη γαλατίλα, αυτή τη μυρωδιά. Γιατί το γάλα και όλα αυτά τα γαλακτομικά προϊόντα όταν έχουν αυτή τη μυρωδιά. Οπότε λοιπόν είπα να φάω γιαούρτι, που δεν τρώω και πάρα πολύ συχνά σκέτο γιαούρτι. Συνήθως το συνδυάζω με κάτι άλλο. Τα γαλακτομικά προϊόντα είναι πάρα πολύ σημαντικά και ειδικά όταν είσαι σε πιο μικρή ηλικία. Θρέφουν το σώμα σου με ασβέστιο. Βλέπετε εδώ πέρα στα νύχια μου. Θα φάω γιαούρτι. Το συγκεκριμένο γιαούρτι είναι κιόλα φυτικό. Μόλις έπινα τα δόντια μου. Και είναι αυτή η φάση που πας να φας πρωινό δημητριακά συγκεκριμένα και είναι λες και τρως δηλητήριο. Αλλά okay. Δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει, αλλά παλεύεται. Τα πάω μια χαρά, έτσι, το βλέπετε. Έχω φάει αρκετές κουταλίτσες. Παλεύεται, δεν μπορώ να πω. Στην αρχή, όταν έχεις πλένει τα δόντια σου και πίνεις γάλα και κάτι γαλακτομικό, σου έρχεται. Κατά τη διάρκεια, όσο τρως και τρως και τρως και σου φεύγει όλη αυτή η οδοντόκρεμα, έρχεται και ηρεμεί το πράγμα. Σου φέρνει αυτή την ξύνη λίγο που δεν θέλω στο σκέτο, να έχει λίγο μελάκι κάτι από πάνω. Αλλά δεν είναι και κάτι τόσο τραγικό. Το αμέσως επόμενο που δεν πίνω ποτέ από την ηλικία των 5 χρονών, να πούμε, δεν ξέρω κι εγώ πότε, 10, είναι γάλα. Έχω βάλει λίγο, γιατί φοβάμαι ότι θα τα βγάλω όλα. Και γάλα δεν πίνω καθόλου τα τελευταία χρόνια, όπως κατάλαβες. Τώρα θα μου πεις, μα πώς να τρως δημητριακά με γάλα. Φυσικά δημητριακά με γάλα δεν έχω θέμα να φάω. Σκέτο και το γιαούρτι και το γάλα δεν μπορώ με τίποτα. Μα με τίποτα δεν σας λέω, με τίποτα. Ναι. Κάντε subscribe στο κανάλι μου για να το πιω το συγκεκριμένο και να με στηρίξετε να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο. Κάντε subscribe για να το πιω. 1, 2, 3, περιμένω! What? Ήπια γάλα στη ζωή μου, ήπια γάλα. Και δεν με τα έχω βγάλει. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Okay. Εντάξει, δεν το περίμενα αυτό τον οργανισμό μου. Wow. Περίμενα να αντιδράσει τελείως διαφορετικά με το γάλα. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να δοκιμάζουμε πράγματα που δεν έχουμε δοκιμάσει για καιρό και νομίζουμε ότι θα μας αρέσουν, γιατί μπορεί πραγματικά να είναι και στη φαντασία μας. Αν και εσάς σας αρέσουν τα γαλακτομικά προϊόντα, υπάρχουν πάρα πολλά γιαούρτια πλέον με γάλα μυθάλου, γάλα καρύδας, πάρα πολλά σόγια. Υπάρχουν άπειρα που μπορείτε να τα κάνετε σαν υποκατάστατο. Αυτό για το πρωινό, νομίζω θα τα πούμε στο μεσημεριανό.
Παιδάκια μου. Ήρθε τώρα λοιπόν και η ώρα του μεσημεριανού. Για μεσημέρι θα φάω κάτι που δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Βασικά δεν μου αρέσει καθόλου. Ποτέ δεν επιλέγω να φάω κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ βιταμινούχο. Και το κάνουμε νομίζω οι περισσότεροι αυτό το λάθος. Δηλαδή οι περισσότεροι δεν επιλέγουμε να φάμε σπανακόριζο όταν μας το κάνουν στο σπίτι. Μέγα λάθος. Έχω να φάω σπανακόριζο αρκετό καιρό. Αλλά γενικότερα, αν έχεις ειδικά έλλειψη σιδήρου, θα πρέπει να τρως συχνά σπανακόριζο. Και εδώ πέρα έχω βάλει μια πάρα πολύ καλή μερίδα, όπως μπορεί. Μπορείτε να δείτε. Γεμάτη, μπαμπάτσα εκεί που λέμε, και στην άουσα. Προσωπικά δεν με τρελαίνει το σπανακόριζο, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν ξέρω. Παλιά το τρώγα πάρα πολύ όταν ήμουν πιο μικρή. Ειδικά αν δεν τρως και κρέας και είσαι τύπου vegetarian και όλα αυτά, καλό είναι να τρως σπανακόριζο, γιατί έχει πολύ σίδηρο. Λοιπόν, okay. Δεν είναι στις γεύσεις μου. Νομίζω ξέρω ότι θα το έκανε χειρότερο το σπανακόριζο, να μην είναι καθόλου μα καθόλου στις γεύσεις μου. Δεν μου αρέσει καθόλου το σπανακόριζο με λεμόνι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα σε αυτό. Αλλά επειδή τώρα κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει να τρώμε και τα οποία είναι και αρκετά υγιεινά. Έχω βάλει πάρα πολύ. Κοίτα, στην αρχή η πρώτη μπουκιά που θα φας είναι λίγο χάλια. Εγώ θα προτιμούσα να το φάω με ψωμί, αλλά επειδή δεν θα ήταν μέσα στο challenge, το challenge είναι να μην σου αρέσει και το ψωμί αλλοιώνει τη γεύση, σε επιχειρούν να το τρώω χωρίς ψωμί. Φυσικά δεν είναι μόνο το σπανακόριζο που δεν μου αρέσει. Γενικότερα το τελευταίο διάστημα δεν μου αρέσει αρκετά η ρώσικη, το λέω σωστά. Αυτή η σαλάτα που είναι έτσι με πατάτα νομίζω, ξινό γκουράκι, καρότο και τέτοια. Και αρακά, ναι, η συγκεκριμένη δεν μου αρέσει. Θεωρώ πολύ μαγιονέζα και δεν μου αρέσει. Προτιμώ, ας πούμε, την κυπουρού, τη μελιτζάνο σαλάτα. Ναι. Μυρίζει το αφογό της μαγιονέζας. Ανά καιρούς μου άρεσε αυτή η σαλάτα. Τώρα... Αν βγάλεις την υφή της μαγιονέζας, αυτή είναι σχετικά ωραία. Αλλά σου μένει στο τέλος αυτή η αυγουλίλα. Αλλά παλεύετε. Okay, παλεύετε. Να σας πω την αλήθεια, το σπανακόριζο του βάζω ένα... ένα 2, ένα 3, από εκεί. Συγκεκριμένη είναι ωραία. Δεν έχει τόσο έντονη γεύση η μαγιονέζα. Δηλαδή αν την κάνεις skip κάπως τη μαγιονέζα, μπορείς να πεις ότι τρώγεται. Αυτή τη βάλω ένα 4. Είναι κοντά στη βάση, κοντά να περάσει. Έχει ελπίδες. Θέλω σε αυτό το σημείο να σταματήσετε το βίντεο και να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια ποιο είναι το δικό σας χειρότερο φαγητό. Για μεσημεριανό ή βραδινό, ό,τι θέλετε εσείς. Μην φύγετε όμως από το βίντεο. Μπορείτε να μου στείλετε, αν δεν έχετε λογαριασμό στο YouTube και εδώ πέρα στο Instagram, να μου πείτε ποιο είναι το χειρότερο φαγητό που έχετε τύχει να δοκιμάσετε να φάτε. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω. Οπότε, ναι, αυτό νομίζω θα τα πούμε στο γλυκάκι ή αλλιώς στο βραδινό. Επιτέλους ήρθε η ώρα του βραδινού. Λοιπόν, στο βραδινό θα φάω κοτόπουλο. Τώρα θα μου πείτε, μας αρέσει το κοτόπουλο. Ναι, μου αρέσει το κοτόπουλο. Αλλά δεν θα το φάω έτσι καθημερινά όπως το τρώω το κάθε κοτόπουλο που επιλέγω να φάω. Θα φάω μαζί με την πέτσα. Και αν δεν θυμάστε τι έγινε την προηγούμενη φορά στο βίντεο, όταν ήταν να φάω την πέτσα, δεν άντεξα εγώ να την φάω. Όμως σήμερα θα πρέπει να τη δοκιμάσω. Αυτή εδώ πέρα είναι, όπως βλέπετε, η πετσούλα εδώ. Αυτή εδώ. Δεν μου αρέσει καθόλου. Και από εδώ. Το βλέπετε? Επίσης τώρα έβαλα αυτή τη συγκεκριμένη σαλάτα για συνοδευτικό, γιατί είναι η λιγότερο αγαπημένη σαλάτα που έχω. Το λάχανο γενικότερα δεν με τρελαίνει πάρα πολύ από όλες τις χειμωνιάτικες σαλάτες. Ήταν η χειρότερη σαλάτα που θα μπορούσα να συνοδεύσω το συγκεκριμένο. Πάμε να φάμε το πρώτο μας κομμάτι. Την πέτσα. Θεέ μου. Θεέ μου, τι κάνω? Προετοιμάζομαι ψυχολογικά. Δεν μπορώ να το κάνω. Αχ, δεν μπορώ. Είναι και μόνο στην ιδέα. Έχω ένα τριχιάστη. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δάκρυσα. Πολύ ωραία. Πραγματικά με το κοτόπουλο δεν μπορώ. Δεν νιώθω καθόλου καλά, αλήθεια.
Δεν μπορώ να το πιέσω τον εαυτό μου, οπότε δεν θα αντέξω να το φάω το κοτόπουλο με την πέτσα. Νομίζω να το κατάφερα. Κατάφερα το γάλα, κατάφερα το γιαούρτι, το σπανακόριζο. Είναι θέμα ψυχαναγκαστικού, είναι θέμα τελείως στο μυαλό σου. Δηλαδή η φύση της πέτσας σε αειδιάζει και δεν μπορείς να τη φας. Δεν είναι κάτι ότι έχει το συγκεκριμένο φαγητό. Απλά εγώ δεν μου ταιριάζει, δηλαδή. Το γλυκάκι, να σας πω την αλήθεια, δεν το έφαγα, αλλά θέλω κάτι γλυκό και σκέφτομαι να το φάω τώρα. Δεν το έφαγα γιατί δεν μου αρέσει καθόλου και προσπάθησα να το αποφύγω σήμερα. Και θα μου πείτε τώρα, μα τι είναι αυτό το γλυκό που δεν σου αρέσει? Λοιπόν παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου ο χαλβάς. Βασικά για την ακριβέα δεν μου αρέσει αυτός ο χαλβάς που δεν είναι σμιγδαλένιος. Close the door. Κλειστό. Για την... Να δοκιμάσουμε και χαλβά για γλυκάκι. Oh my god. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο σμιγδαλένιος αυτός. Δεν το λες τόσο μα τόσο χάλια, αλλά δεν είναι από τα γλυκά που λες wow. Όταν δεν έχεις πολλές επιλογές βέβαια για γλυκά. Οπότε λοιπόν αυτή ήταν η προσπάθειά μου. Αυτά τα φαγητά που δεν μου αρέσουν τώρα αυτό το διάστημα και δεν τα επιλέγω να τα φάω στη ζωή μου. Καλό είναι να τρώμε από όλα. Οπότε λοιπόν καλό είναι να τρώμε από όλα τα φαγητά, είτε μας αρέσουν είτε όχι. Εντάξει, όχι να πιέζουμε τον εαυτό μας και μπορεί να κάνει αμετό, όχι σε τέτοια φάση, αλλά να προσπαθήσουμε να βάλουμε διάφορες γεύσεις και διάφορα, παράδειγμα όπως το σπανάκι ή το γάλα, στη διατροφή μας, έτσι ώστε να παίρνουμε τα θρεπτικά συστατικά που έχουν. Πείτε μου από κάτω στα σχόλια ποιο είναι το δικό σας χειρότερο φαγητό. Μπορώ να πω ότι εν τέλει στο βίντεο συνειδητοποίησα ότι μπορώ να ξαναφάω κάποια από αυτά τα φαγητά που δεν μου αρέσουν και ότι θα το έκανα σε μικρή ποσότητα, εκτός από την πέτσα κοτόπουλο. Το σημειώνω και το ξανασημειώνω. Δεν μπορώ. Μου χάλασε όλη την όρεξη. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα μεγάλο like, subscribe, το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Κάντε subscribe γιατί έρχονται αρκετά βιντεάκια αντίστοιχα. Και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και εδώ πέρα στο Instagram. Γιατί ανεβάζω έτσι διάφορα φαγητά που φτιάχνω, κάποιες πιο προσωπικές στιγμές. Οπότε ακολουθώ με εδώ πέρα για να βλέπεις και τα stories. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας. With my stupid mouth, that's the yellow sign. Means that I don't find nothing I cannot control you.